Καλησπέρα σας. Απόψε στα γεγονότα στις 8.30. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την ονομασία των Σκοπίων και τις εκλογές. Ο Σαμαράς δίνει το στίγμα του νέου κόμματος με αρχική εμφάνιση Θεσσαλονίκη. Βολές κατά Μητσοτάκη Εύερτ και υπενιγμοί για νέες αποκαλύψεις με απόρριτα έγγραφα. Σύγχυση με τα ιδιοκτήρια της εφορίας για τα τέλη κυκλοφορίας. Τι πρέπει να προσέχουν οι γιοταχίδες. Πώς η ομάδα Μαυρίκη παγίδευε τα τηλέφωνα του στενού συνεργάτη του Καραμαλή, Πέτρου Μολυβιάτη. Το μέγα στο πάλι της Βοσνίας για το κρίσιμο δημοψήφισμα. Δηλώσεις Κάραντιτς. Τι θα κάνει ο Μιλόσεβιτς. Ζωντανή σύνδεση με Βελιγράδι. Και άλλα γραφεία γνωστών δικηγόρων και γιατρών κλείνει εφορία. Ακόμα, αποστολή στις Κάνες. Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης με την κάμερα του Μέγκα καταγράφει τα παράξενα του Φεστιβάλ των Κανών. Απόψε, στα γεγονότα στις 8.30 από το μεγάλο κανάλι. Καλησπέρα σας. Απόψε στα γεγονότα στις 8.30. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την ονομασία των Σκοπίων και τις εκλογές. Ο Σαμαράς δίνει το στίγμα του νέου κόμματος με αρχική εμφάνιση Θεσσαλονίκη. Βολές κατά Μητσοτάκη Εύερτ και υπενιγμοί για νέες αποκαλύψεις με απόρριτα έγγραφα. Σύγχυση με τα ιδιοκτήρια της εφορίας για τα τέλη κυκλοφορίας. Τι πρέπει να προσέχουν οι γιοταχίδες. Πώς η ομάδα Μαυρίκη παγίδευε τα τηλέφωνα του στενού συνεργάτη του Καραμαλή, Πέτρου Μολυβιάτη. Το μέγα στο πάλι της Βοσνίας για το κρίσιμο δημοψήφισμα. Δηλώσεις Κάραντζιτς. Τι θα κάνει ο Μιλόσεβιτς. Ζωντανή σύνδεση με Βελιγράδι. Και άλλα γραφεία γνωστών δικηγόρων και γιατρών κλείνει εφορία. Ακόμα, αποστολή στις Κάνες. Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης με την κάμερα του Μέγκα καταγράφει τα παράξενα του Φεστιβάλ των Κανών. Απόψε, στα γεγονότα στις 8.30 από το μεγάλο κανάλι.